σας πάω στην έκθεση κριτικού κρασιού Ινωτικά. 10 με 12 Φεβρουαρίου 2024. Τρεις ημέρες γεμάτες κριτικό κρασί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Καλημερίζω την κυρία Ήρο Σταυρακάκη, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας στο Wines of Crete. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουγεράκη, μια χαρά, είμαστε εδώ. Ετοιμαζόμαστε εκτιρετοδός για την έκθεση, εσείς τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, εσείς το κάνατε θεσμό. Έκθεση κριτικού κρασιού Ινωτικά, πραγματικά έχει γίνει θεσμός, έτσι κυρία Σταυρακάκη? Πολύ σωστά, είμαστε στη 16η πια χρονιά, με 35 Ινωποιοί να συμμετέχουν φέτος στο Ηράκλειο, με πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις, με φιλανθρωπικό σκοπό που στηρίζουμε το σύλλογο Ευζώ με τον καρκίνο, με πράγματα έτσι που προσφέρουμε και μας προσφέρει ο κόσμος, έτσι μια πολύ ωραία σχέση που χτίζουμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Να το δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά για όλους εκείνους οι νόφιλους και επαγγελματίες οι οποίοι ήθελαν και πρέπει να το προγραμματίσουν να έρθουν. Υπάρχουν και σεμινάρια στη μέση. Τους τα λέμε όσο πιο γρήγορα γίνεται χρονικά για να προλάβουν όλοι να φτιάξουν το δικό τους το πρόγραμμα. Ξεκινάμε από τις 10 και πάμε μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Είπατε 35 Ινωποιοί από όλο το νησί ότι θα πάρουν μέρος σε αυτή την έκθεση. Μιλάμε δηλαδή για περισσότερες από πόσες ετικέτες, κυρία Σταυρακάκη? Έχουμε 400 συνετικέτες, δηλαδή ο επισκέπτης θα μπορεί να δοκιμάσει ένα πλήθος έτσι κρασιών, το πλούτο ουσιαστικά του κριτικού Αμπελώνα, να δει το κριτικό κρασί, να το γνωρίσει, να το αγαπήσει, να γνωρίσει τους συνοποιούς μας, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την ετικέτα, και βέβαια μπορεί να συμμετέχει και σε παράλληλες εκδηλώσεις όπως είπατε κι εσείς, οι οποίες έχουν σκοπό φέτος την εκπαίδευση του καταναλωτή. Δηλαδή, αν κάποιος ακροατής μας φοβάται και λέει πώς θα πάω εγώ σε αυτή την έκθεση κριτικού κρασιού, να του πούμε ότι έχουμε σχεδιάσει 3 σεμινάρια μαζί με τη σχολή του Γιώργου Λούκα, ενός πολύ άξιου εινοχώου την Genius Gastronomy. Έχουμε σχεδιάσει 3 σεμινάρια που δοκιμάζουμε το κρασί μαζί βήμα-βήμα. Γνωρίζουμε το κρασί. Ο εκπαιδευτής μας θα είναι ο Φώτης Σταθόπουλος, ο οποίος είναι σομελιέ από το το Association, ο σομελιέ είναι μια πολύ μεγάλη ένωση σομελιέ παγκοσμίως. Να πούμε επίσης ότι έχουμε πάλι την Ηρώτη Κολιανακουδάκη, η οποία έχει συλλέξει όλες τις νέες κυκλοφορίες για το 2024 και μπορούν να τις δοκιμάσουν στοχευμένα σε ένα επίσης ωραίο, πολύ ωραίο masterclass. Και αυτά είναι ανοιχτά για το κοινό. Μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες στο winesofcrete.gr και να κλείσουμε τη θέση μας νωρίς, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις και φυσικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν δεν γνωρίζουμε το κρασί, μέσα από αυτά τα 3 σεμινάρια να γνωρίσουμε το κρασί, να γνωρίσουμε πώς γίνεται μια διασυγνωσία και να πάμε διαβασμένοι στην έκθεση κριτικού κρασιού Ινωτικά. Σεμινάρια και το Σάββατο λοιπόν 10 του μήνα και την Κυριακή 11 του μήνα, έτσι? Πολύ σωστά, ξεκινάμε τις 5 στην έκθεση το Σάββατο 10 Φλεβάρι και 5.30 έχουμε το πρώτο μας σεμινάριο. Και μέχρι τις 9 έχουμε την έκθεση, ενώ την Κυριακή ξεκινάμε στις 12 μέχρι τις 8 το βράδυ και τα σεμινάρια μας ξεκινούν 11.30. Το masterclass με τις νέες αφήξεις είναι στις 2 και άλλο ένα σεμινάριο πάλι για αρχάριους στις 4 το απόγευμα. Ωραία. Για να δηλώσει ωστόσο συμμετοχή, θα πρέπει κάποιος, όποιος ενδιαφέρεται, να μπει μέσα στην σελίδα σας, το Wines of Crete, διότι εκεί θα πάει στο συγκεκριμένο τμήμα για να δηλώσει συμμετοχή. Είναι οι θέσεις, λέτε, έτσι ταξινομημένες, έτσι ώστε να υπάρχει και μια ευταξία στο όλο το πρόγραμμα.
Πολύ σωστά, είναι όλα ηλεκτρονικά, το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ απλό για τον επισκέπτη να κλείσει τη θέση του. Τους καλούμε όλους όσους φοβούνται, μέσα σε εισαγωγικά πάντα, έτσι να μπουν σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του κρασιού και της γευσυγνωσίας και να δοκιμάζουν το κρασί του κρασιού. Τους καλούμε να έρθουν να μάθουμε μαζί. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και έχει και το κύρος της Genius in Gastronomy, η οποία εκπαιδεύει χρόνια ανθρώπους και επαγγελματίες του χώρου, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το συνδυάσουν μαζί με την επίσκεψή τους στην έκθεση. Γεύομαι, μαθαίνω να χειρίζομαι, μαθαίνω ουσιαστικά να μυρίζω και να πίνω αυτό το κριτικό προϊόν. Παλιές, νέες εσοδίες, φαντάζομαι για άλλη μια φορά. Αλλά παράλληλα, κυρία Σταυρακάκη, και ένα παραπάνω βήμα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τη συμμετοχή των 35 νοπιών από όλη την Κρήτη, για να γνωριστεί το προϊόν στις αγορές πολύ περισσότερο, να προωθηθεί πολύ περισσότερο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Πολύ σωστά το είπατε και το είπατε και πάρα πολύ όμορφα. Ξεκινάμε φυσικά με τον καταναλωτή. Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου έχουμε τους επαγγελματίες που επισκέπτονται από όλο το νησί την έκθεσή μας, προκειμένου να δούνε τι κρασιά μπορούν να βάλουν, να εντάξουν στις λίστες των εστιατορίων και των ξενοδοχείων τους. Και όλο αυτό φυσικά είναι μια προσπάθεια και εξωστρέφειας του κριτικού κρασιού, γιατί από κάπου ξεκινάνε όλα. Δηλαδή γνωρίζει ο κόσμος το κρασί, γνωρίζει ο επαγγελματίας το κριτικό κρασί, το εντάσσει στην καθημερινότητά του και φυσικά όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Το εντάσσει και ο επισκέπτη στην καθημερινότητά του και αύριο μεθαύριο μπορεί να το αναζητήσει κιόλας στον τόπο του. Οπότε είναι σίγουρα μια αλυσίδα η οποία ξεκινάει από κάτι εδώ πέρα, αλλά μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο σαφώς. Και ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά εξαιτίας και των συνθήκων, των αλλαγών που υπάρχουν, των αποφάσεων που λαμβάνονται και έχουν να κάνουν με τον αγροτικό κόσμο, βάλεται ποικιλοτρόπος και όσο πιο πολύ προσπαθεί ο ίδιος ο εινοπαραγωγός, ο αμπελοκαλλιεργητής, εινοπαραγωγός στη συνέχεια, τόσο πιο δύσκολη είναι η δική του η καθημερινότητα, για να μην γελιόμαστε, ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν είμαι ηνοποιός, έτσι, αλλά σίγουρα βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν έχει μείνει ο κλάδος έτσι και αλλιώς αναπηρέαστος από όσα γίνονται, γιατί οι περισσότεροι ηνοποιοί μας είναι και αμπελουργοί, έχουν συνεργάτης αμπελουργός. Ο κριτικός αμπελώνας ξεκινάει από το χωράφι μέχρι το ράφι, οπότε σε κάθε περίπτωση όλοι έχουν επηρεαστεί, αλλά προσπαθούν από ό,τι, τουλάχιστον εγώ με την τριβή που έχω μαζί τους και βλέπω, προσπαθούν πάντα όλο αυτό να το δώσουν στο καλύτερο δυνατόν, στον τελικό αποδέχτη που είναι ο καταναλωτής, ο επαγγελματίας. Και η εινοποίηση, κυρία Σταυρακάκη, που πάει και από γενιά σε γενιά, παρά τις οικονομικές δυσκολίες ή όποιες άλλες δυσκολίες, με πάρα πολύ μεγάλο μεράκι, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και βέβαια με όλες αυτές τις γνώσεις, ατέλειωτες γνώσεις που πρέπει να έχει ένας εινοποιός. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι βάλαμε λίγο κρασί σε ένα μπουκαλάκι και λίγο παρακάτω θα το δούμε αλλιώς. Χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλές γνώσεις. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα ακόμα και τα ενοπία που έχουν έτσι μια πολύ μακρά ιστορία, γιατί έχουμε και ενοπία που είναι σχεδόν έναν αιώνα στο νησί. Ακόμα και αυτά συνεχίζουν να εξελίσσονται, γιατί όπως το είπατε, ένας ενοποιός εκτός από το χωράφι, εκτός από την ενοποίηση, πρέπει να κάνει και το εμπορικό κομμάτι, πρέπει να κάνει και marketing, πρέπει να κάνει όλο το τέτοιο για να συμμετέχει σε εκθέσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι με μία βαλίτσα στο χέρι το μισό χρόνο, τον άλλο μισό είναι στο χωράφι, ταυτόχρονα έχουν και την προσωπική τη ζωή, να προσέχουν και τα μπέλη. Είναι όλο ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή το μπουκάλι μας περιέχει πολύ κόπο για να το δούμε εμείς. Το μπουκάλι έχει πολύ μεγάλο κόπο από τον αμπελουργό μέχρι, σας λέω, μέχρι την τυποποίηση, μέχρι και το σούπερ μάρκετ που θα τοποθετηθεί στο ράφι, για παράδειγμα.
Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε 10 με 12 Φεβρουαρίου μπορείτε να μπείτε στο site της Wines of Crete, διότι εκεί θα μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή και για τα τρία σεμινάρια τα οποία θα βρεθούν σε εξέλιξη μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, αυτής της έκθεσης κριτικού κρασιού Ινωτικά. Με διορθώνετε στην σύνοψη που κάνω για εκείνους που μας ακούν, κυρία Σταυρακάκη. Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, 35 εινοποιοί από όλο το νησί, με περισσότερες από 400 ετικέτες, παλιές και νέες εσοδίες. Πολύ σωστά τα είπατε, τα είπατε τέλεια. Να συμπληρώσω ένα πράγμα. Το πρώτο είναι ότι να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης που πάντα βρίσκεται στο πλευρό των εινοποιών και γίνεται η έκθεση με τη συνδιοργάνωσή της. Έχουμε φυσικά πάντα στο πλευρό μας το Crete TV σαν χορηγό επικοινωνίας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά. Και φυσικά να πούμε ότι στην έκθεση ερχόμαστε φαγωμένοι, ερχόμαστε ενυδατωμένοι. Δεν δοκιμάζουμε πάντα με ασφάλεια, όποιος οδηγάει δεν πίνει. Προσπαθούμε ό,τι αν χρειαστείτε, η γραμματεία μας είναι στη διάθεσή σας. Φυσικά η εισιτήρια θα βρει κάποιος και στη γραμματεία της έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας να πούμε ότι θα λειτουργεί και πολιτήριο, το οποίο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και μέρος των πωλήσεων θα πάνε στο Σύλλογο Ευζώ με τον Καρκίνο, που αξίζει να σημειώσουμε ότι κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ στο νησί για τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή την νόσο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να σας δούμε φέτος στην έκθεση. Θα χαρούμε πάρα πολύ και ήταν πολύ μεγάλη χαρά που έτσι τα είπαμε και ραδιοφωνικά. Να είσαστε καλά, κυρία Σταυρακάκη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σας.